Καλημέρα κύριε Παπασωτηρίου, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Καλημέρα κυρία Θεμουλαδά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους φίλους ακροατές. Τώρα δεν ξέρω από πού πρέπει να αρχίσω. Να ξεκινήσουμε που λέει με ένα καλό ή με ένα κακό νέο. Τι να πούμε πρώτα. Να πούμε πρώτα για τα μέτρα που είναι από σήμερα το πρωί σε ισχύ και βέβαια φαίνεται ότι πλήττουνε πάρα πολύ σοβαρά την εστίαση σε όλα τα, σε όλο τον άξονα από τον καφέ, τον take away μέχρι τα μπουζούκια. Δυστυχώς η κατάσταση και τα μέτρα που εφαρμόζονται από σήμερα δυσκολεύουν τα πράγματα για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν τουλάχιστον, αφού οι παρέες έστω και στα σπίτια μας θα είναι μικρότερες και η μετακίνησή μας θα είναι μειωμένη σε σχέση με άλλα χρόνια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα λείψουν κάποια δωράκια που θα πηγαίναμε στους δικούς μας που θα επισκεπτόμασταν για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Από την άλλη με τον καφέ επίσης υπήρχε το πρόβλημα που ήταν έντονο, τώρα χειροτερεύει ακόμα περισσότερο και λίγο πολύ προβληματιζόμαστε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον την κατάσταση και κατά πόσο θα μπορέσουμε να κρατηθούμε όλες οι επιχειρήσεις, γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ αυτά τα μέτρα τα ταμεία μας και τη διάθεση γενικά. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι τώρα 2 χρόνια έχετε επηρεαστεί, έτσι. Δεν είναι ότι είναι τώρα, σήμερα, πρώτη φορά που βάλετε ο χώρος της εστίασης. Τα 2 χρόνια αφορούν τον κορονοϊό. Μην ξεχνάμε ότι πριν είχαμε την κρίση, η οποία και εκείνη ήταν σε μια περίοδο που δυσκολεύτηκαν πολλοί επιχειρήσεις για να κρατηθούν. Αλλά το ένα μετά το άλλο μας γονατίζουν όσο πάει περισσότερο, δυστυχώς. Ναι. Ο κόσμος τι λέει που έρχεται, κύριε Παπασωτηρίου? Γιατί εσείς έχετε τα γλυκά που είναι το κλασικό ζαχαροπλαστείο, που μπαίνουμε, παίρνουμε ό,τι θέλουμε και φεύγουμε, πάμε σπίτι μας και το απολαμβάνουμε. Αλλά έχετε και αυτό που λέμε, πώς λέγεται, σαλόνι. Δηλαδή να καθίσει, ναι, κάποιος, να πιει έναν καφέ, να φάει ένα γλυκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το ζήσαμε. Εσείς το αναβιώσατε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Το ομολογώ, ειδικά επάνω στην Αντώνη Τρίτσι, δημιουργήσατε μια καινούργια πολιτεία μόνο σας. Λοιπόν, τι γίνεται ο κόσμος τώρα, ακόμα και για τον καφέ το σκέφτεται? Ή σκέφτεται το πιστοποιητικό, σκέφτεται την παρέα, ότι κάποιος είναι εμβολιασμένος, κάποιος είναι ανεμβολίαστος? Να σας πω ότι έρχονται παρέες που πολλές φορές τυχαίνει να είναι έστω και ένας από την παρέα ανεμβολίαστος και να μην επιτρέπεται να μείνει στο χώρο μας, οπότε τον ακολουθούν και οι υπόλοιποι και έτσι έχουμε κάποιες διαρροές πελατών που έχουν αντίκτυπο στις πράξεις μας γενικά, ας πούμε. Και όταν απασχολούμε τόσα άτομα που έχει επιχείρηση, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε κάποιες απώλειες που έχουμε. Για να πόσες έτσι προσθήκες έχετε καταφέρει να απορροφήσετε χωρίς να τις μετακυλήσετε στο καταναλωτικό κοινό και βέβαια τι θα γίνει από πρώτης πρώτου που μπαίνει και το ειδικό τέλος αυτό για τους καφέδες take away, το πράσινο τέλος? Είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, βάρος πρόβλημα που προκύπτει με την προσθήκη αυτή. Εμείς μέχρι στιγμής απορροφήσαμε σχεδόν όλες τις αυξήσεις που έχουν γίνει στις πρώτες ύλες και έχουμε τις τιμές με μια πολύ μικρή αύξηση που δώσαμε, ελάχιστη δηλαδή. Για παράδειγμα, να σας πω ότι πέρυσι είχαμε την βασιλόπιτα που αφορά αυτές τις μέρες, δηλαδή 9,5 ευρώ και φέτος την έχουμε 10. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι με τα μέτρα που ισχύουν, με τις αυξήσεις των υλικών που έχουμε, των πρώτων υλών και γενικά με την όλη κατάσταση, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, αλλά προς το παρόν κρατάμε αυτό που μπορούμε και απορροφούμε όλους τους κραδεσμούς που έρχονται από την όλη κατάσταση. Είναι αλήθεια, κύριε Παπασωτηρίου, ότι προς το παρόν οι τιμές κάποιες έχουν καταφέρει να συγκρατηθούν, γιατί αρκετοί είχαν συμβόλαια μέχρι 31 Δεκάτου στις πρώτες ύλες. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει από πρώτης πρώτου και μετά, που θα γίνουν τα καινούργια συμβόλαια. Σίγουρα θα επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση αυτό και δεν είναι μόνο οι πρώτες ύλες. Μην ξεχνάμε ότι η ενέργεια έχει ανέβει
πάρα πολύ. Το ρεύμα δηλαδή που πληρώνουμε σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία επιβαρύνουν τα κοστολόγια μας. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σταθούμε. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει μια απόγνωση, μπορώ να πω προς το παρόν. Και δεν ξέρω πώς μπορεί, ας πούμε, να διευκολυνθεί κάπως η κατάσταση για να μπορέσουμε να κρατηθούμε, να είμαστε όπως συνηθίσαμε με τους υπαλλήλους μας και με τους προμηθευτές. Δεν είναι μόνο το μαγαζί δηλαδή που θα κάνει μια κατανάλωση και θα φάνει ότι κάτι έκανε. Από εκεί και πίσω είναι πολλοί, είναι ας πούμε όλοι που πρέπει να πληρωθούν, οι προμηθευτές μας, το προσωπικό μας, τα ενίκια. Ένας κύκλος δηλαδή που επηρεάζεται από το παραμικρό, πόσο μάλιστα τώρα που έχει επιβαρυνθεί πάλι πολύ η κατάσταση. Ναι, μια πολύ μεγάλη αλυσίδα που έχει πάρα πολλούς κρίκους, τόσους που δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δίλημα που θα βρεθούμε, όχι στο δίλημα, στην πρόκληση που θα βρεθούμε μεθαύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, που θα κόψουμε τη βασιλόπιτα μετά την αλλαγή του έτους. Πώς πετυχαίνουμε να βρούμε το φλουρί που είναι, κύριε Παπασωτηρίου, αυτά τα καλά μας τα παιδιά που κάθε χρονιά κερδίζουν, όσες βασιλόπιτες και να κόψουμε, τα παιδιά της οικογένειας, μην μου πείτε τώρα φίλες και φίλοι, πάντα τα παιδιά κερδίζουν όσες βασιλόπιτες και να κόψουμε. Είναι πιο τυχερά μάλλον τα παιδιά. Ναι, ναι. Τα ξεγελάμε, τα ξεγελάμε. Εμείς δεν μπορούμε να ανεβούμε στο συννεφάκι αυτό, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος για να κερδίζουν πάντα τα παιδιά. Το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Ναι. Και προσπαθεί ο καθένας να κάνει ας πούμε το κέφι των παιδιών με το να το προσφέρει το φλουρί. Όταν κόβεται η πίτα. Τώρα ποιο είναι το μυστικό για να τη φτιάξουμε? Υπάρχουν, ξέρετε, ακόμα νοικοκυρές και μπράβο τους, άξιες. Εγώ δεν προλαβαίνω, το έχω πει, έχω παραιτηθεί από αυτή την ιδέα. Που αποφασίζουν να κάνουν εκτός από μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Εγώ δεν βρίσκω το λόγο, βέβαια, κορίτσια, να ταλαιπωρήσετε. Εκτός αν το κάνετε έτσι για την παράδοση. Γιατί βλέπω ότι τα γλυκά, ας πούμε, όπως είναι στα γλυκά στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, είναι σαν να είναι χειροποίητα, σαν να τα έχω κάνει εγώ σπίτι μου. Με τα καλύτερα υλικά, πάρα πολύ φρέσκα και ξεκούραστα. Και οικονομικά, μας τα είπε πριν ο κύριος Παπασωτηρίου. Τώρα, ποιο είναι το μυστικό για τη βασιλόπιτα να αποφασίσει να κάνει κάποια κυρία να μπλέξει με τα ζυμάρια εκεί πέρα? Όπως είπατε, νομίζω ότι δεν αξίζει πλέον να ασχοληθεί κάποιος, αλλά για την παράδοση και μόνο κάποιες νοικοκυρές και καλά κάνουν. Ίσως πιάνουν και φτιάχνουν μόνες τους τις βασιλόπιτες. Το μυστικό είναι τα υλικά βασικά, τα οποία πρέπει να είναι αγνά και το μεράκι με το οποίο θα τη φτιάξει η νοικοκυρά. Δηλαδή τα πιο σημαντικά είναι αυτά. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε τις βασιλόπιτες σε διάφορες μορφές εδώ. Καλά, έχω δει αυτές που είναι το πρόσωπο του Άι Βασίλη με τα μουσια τάς. Τι καταπληκτικές. Αυτά είναι αριστουργήματα. Δεν θες να την κόψεις τη βασιλόπιτα, θες να την έχεις εκεί πέρα να τη βλέπεις. Ναι, είναι σε Άγιο Βασίλη. Έχουμε επίσης κάποιες άλλες που είναι με ζαχαρόπαστα και διάφορες παραστάσεις επάνω, με χιονανθρώπους και λοιπά. Υπάρχουν οι άλλες που είναι με επικάλυψη άσπρης και σκούρης σοκολάτας, με γέμιση κάστανου και πραλίνας. Υπάρχουν διάφορες μορφές, κύριε Παπασωτήρη, με μια διακόσμηση πολύ όμορφη επάνω, η οποία δίνει ας πούμε την γιορτινή εικόνα το τραπέζι μας. Και λίγο πολύ προσπαθούμε, αν κάτι ο πελάτης θέλει να είναι ιδιαίτερο, ας πούμε, το φτιάχνουμε και αυτό. Εντάξει. Κύριε Παπασωτηρίου, είναι αμαρτία να την κόψουν τη βασιλόπιτα πριν αλλάξει χρονιά? Γιατί έτσι όπως τα περιγράψετε, εγώ δεν θέλω καταρχάς αυτό με το κάστανο να έρθω. Είναι αμαρτία, πειράζει? Παίρνουμε δύο. Όπως δίνουμε και σήμερα δύο. Όπως δίνουμε και σήμερα δύο. Πείτε μου τώρα, οι δύο νικητές οι σημερινοί, θα δώσουμε έναν να έρθει να την παραλάβει από το κατάστημα στην Παύλου Μελά και έναν από την Αντώνη Τρίτσι, ή θα τα δώσουμε όλα και τα δύο από το κατάστημα της Παύλου Μελά? Πώς θέλετε να το κάνουμε, τώρα που σας έχω στον αέρα? Θα έλεγα να μοιράσουμε τα καταστήματα. Ο ένας από την Αντώνη Τρίτσι 100 στη Νέα Πολιτεία και ο άλλος τυχερός από την Παύλου Μελά 6. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασωτηρίου. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.